Καλημέρα, γιατί κάνετε πως είσαστε και καλώς ήρθατε στην τρίτη μέρα της βλογκοστής. Μια χαρά πάμε μέχρι στιγμής. Έλα παιδιά, εντάξει, άλλα δύο επεισόδια μείνανε, μπορεί και τρία. Θα δω, ίσως και τρία. Τι είναι καλέ? Τι θέλεις? Να δείξω τα παπούτσια σου, ναι. Εμείς όπως θέλετε βγήκαμε νωρίς, πήγαμε να μοιράσουμε στα βαφτιστήρια λαμπάδες και αυγά και σχετικά, τα σχετικά τους τέλος πάντων. Και αφού ήμασταν έξω, πήγα να αλλάξω και τα παπούτσια που μας έφερε η νονά του Αλέξανδρου για το Πάσχα. Αυτά εδώ μας πήρε τα βανσάκια. Αλλά τι έγινε τώρα, ο Αλέξανδρος στα αθλητικά του 25 αρχίζει να του είναι μικρό. Πρέπει να του πάρω 26 τώρα σιγά σιγά. Και τι είπα, τη Νίνα να μας πάρει 26, αλλά τα βανσάκια από ό,τι κατάλαβα έχουν πολύ φαρδιά φόρμα, πολύ μεγάλη γραμμή και του ήταν βάρκα. Οπότε του πήραμε το 25, το οποίο του είναι τέλειο, του είναι και λίγο μεγάλο μπροστά αυτό που πρέπει το ένα δάχτυλο. Και μια χαρά. Και σήμερα το πρόγραμμα τι έχει, επειδή είναι η Κυριακή των Βαΐων σήμερα, ναι. Τι? Το δείξαμε το παπούτσι. Τάρι, πόσες φορές το δείξουμε? Θα βαρεθούν να το βλέπουν. Είστε τόσο ενθουσιασμένος με τα παπούτσια? Τι θέλω να σας πω, ναι, είναι η Κυριακή των Βαΐων σήμερα και επειδή ο Κανάκης που νηστεύει μπορεί να φάει ψάρι σήμερα, θα φάμε μπακαλιάρο, σκορδαλιά η υπόλοιπη του γοδεντρό και παντζάρια, ο αγαπημένος μου συνδυασμός, μπακαλιάρος και παντζάρια, πρόσεχε. Πού πας τώρα εκεί? Εν τω μεταξύ είχα άλλα πλάνα για σήμερα. Ήθελα να πάρω τον Αλέξανδρο να πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο να κάνει πατίνι και να τον εκπαιδεύσω λίγο στο ποδήλατο. Και έξω σήμερα ρίχνει λασποβροχή. Γιατί είχαν πει ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει πολύ χώμα από την Αφρική. Αλλά ρίχνει και βροχή τώρα και γίνεται τις κακομοίρες. Φανταστείτε, βγήκα έξω να μπω στο αυτοκίνητο για να πάω να κάνω τις αλλαγές, να μοιράσω λαμπάδες κλπ. Και δεν μπορούσα να πιάσω το πόμολο από την πόρτα από τη λάσπη που είχε πάνω. Πολύ λάσπη. Μιλάμε για πάρα πολύ λάσπη. Και κάπως έτσι χαλάσανε τα πλάνα μας. Ας βγάλω τα σκουλαρικάκια μου. Παιδιά, τα έχω λατρέψει αυτά τα σκουλαρίκια. Σας τα έχω δείξει στο Instagram που είναι από Life Likes, που είναι αυτό εδώ. Το 3D λουλουδάκι, το οποίο έχει πάνω την πέτρα η οποία είναι των γενεθλίων μου. Τον μήνα, δηλαδή αντιπροσωπεύει αυτή η πέτρα, τον μήνα των γενεθλίων μου και μου αρέσανε πάρα πολύ. Λοιπόν, πήρα και μερικά λουλουδάκια έτσι να ξεκινήσει ωραία με φρέσκα λουλουδάκια η εβδομάδα μας και να έχουμε λίγο την αίσθηση της άνοιξης. Αν και έξω σήμερα δεν μπορώ να σας εξηγήσω, χάλια ο καιρός. Όλα τα τζάμια μέσα στη λάσπη είναι πραγματικά χάλια, αλλά είπα έτσι λίγο. Φτιάχνουν τη διάθεση τα λουλουδάκια. Λοιπόν, επειδή σήμερα ο καιρός μας τα χάλασε και δεν έκανα το πρόγραμμα που θα ήθελα να κάνω, ας ζεγδεθώ λίγο τώρα γιατί νομίζω ότι έχω αρχίσει και σκάω. Για ένα λεπτάκι. Λοιπόν, okay. Επειδή δεν, σήμερα δεν κάναμε το πρόγραμμα που είχαμε από χθες στα υπόψη μας, είχαμε σκεφτεί ότι θα πηγαίναμε για ποδήλατα και... Τέλος παντών, ο καιρός μας τα χάλασε, βρέχει ακόμα έξω, ρίχνει αυτή την εκπληκτική λάσπη. Την πάρα πολύ ωραία και μου είχε κάνει και ένα μπαλκόνι χάλια και το είχα φρεσκοπλημένο. Τέλος πάντων, επειδή δεν έκανα πολλά πράγματα και δεν θέλω να βγει μικρό το βίντεο, θέλω εδώ πέρα να σας μιλήσω για κάποια πράγματα τα οποία με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ στο Instagram, για να σας λύσω τις απορίες, να σας πω λίγο και τη γνώμη μου και αυτό, για να μην με ρωτάτε, βασικά όχι να μην με ρωτάτε, να με ρωτάτε. Απλά επειδή κάθε φορά σας λέω θα πω και δεν λέω ποτέ, ορίστε ήρθε η ώρα να σας λύσω αυτές τις δύο πολύ μεγάλες. Απορίες. Λοιπόν, η πρώτη απορία που με ρωτάτε περισσότερες είναι ποιο στεγνοτήριο έχουμε πάρει και αν είμαι ευχαριστημένη. Λοιπόν, το στεγνοτήριο που έχουμε πάρει είναι από την LG, είναι το RC90. Αυτό είναι το στεγνοτήριο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ 2-3 μήνες τώρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Συνδέεται και με το κινητό, οπότε μπορώ είτε να το ρυθμίζω, είτε να μου έρχεται η ειδοποίηση
ότι τελείωσε ή σε ποια λεπτά βρίσκεται και σε πόση ώρα τελειώνει κλπ. Μου τα στεγνώνει τέλεια και θέλω να σας πω ότι αυτούς τους 3 μήνες έχω σχεδόν ξεχάσει τι πάει να πει σιδέρωμα. Τα ρούχα του Αλέξανδρου δεν θέλει τίποτα, τίποτα σιδέρωμα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που σιδέρωνα και τις κάλτσες για να καταλάβετε. Δεν τις σιδέρωνα όμως για να τους κάνω τσάκιση, τις σιδέρωνα για να τις κάψω. Το είχα κάνει πάντα αυτό, ήθελα τις κάλτσες μου να είναι καμένες από το σίδερο. Τώρα όμως έχω απαλλαγή, δεν σιδερώνω τις κάλτσες. Βασικά δεν σιδερώνω σχεδόν τίποτα. Τα μόνα πράγματα που θέλουν σιδέρωμα είναι τα φανελάκια, είναι κάποια συγκεκριμένα παντελόνια του Κανάκι και είναι και τα σεντόνια και μαξιλαροθήκες. Αυτά μόνο. Οπότε εγώ περίπου μία φορά την εβδομάδα ή μπορεί και μία φορά τις 2 εβδομάδες, ανάλογα πότε η λεκάνη θα μαζευτεί, εκεί ανοίγω σίδερο. Σιδερώνω 2 με 4 φορές το μήνα πλέον. Πραγματικά έχω ξεχάσει τι πάει να πει το σίδερο. Τώρα με τα καλοκαιρινά δεν ξέρω τι θα γίνει, η αλήθεια, θα το δούμε. Πάντως αυτό είναι το σίδερο. Το στεγνωτήριο το σιδερώνει, τα στεγνώνει τέλεια. Απλά αυτό που σας λέω ότι δεν χρειάζεται σιδέρωμα ισχύει στο ότι με το που τελειώσει το στεγνωτήριο είσαι εκεί, τα βάζεις τη λεκάνη, τα διπλώνεις πάρα πολύ καλά. Εγώ τα διπλώνω καλά σφιχτά και τα πατάω από πάνω, λίγο έτσι με τα χέρια μου και είναι τέλεια. Τα τζιν μου, τα ρούχα του Αλέξανδρου, τα πλεκτά μου, παιδιά δεν έχω σιδερώσει. Τα μόνα πράγματα που έχω σιδερώσει από τη δική μου την καρνταρόμπα είναι φανελάκια και πουκάμισα. Στο Αλέξανδρο τίποτα. Τα τζιν μου τα βγάζει τέλεια, τα διπλώνω και γίνονται ακόμα πιο τέλεια. Δεν ξέρω, εγώ έχω σωθεί. Αυτό ήθελα να σας πω για το στεγνωτήριο. Και πάμε τώρα να σας πω και για τα βιβλία αυτοβελτίωσης που με έχετε δει κατά καιρό στο Instagram να σας ανεβάζω. Να σας πω λίγο ποια έχω και τη γνώμη μου για αυτά. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο αυτοβελτίωσης που είχα πάρει είναι αυτό εδώ πέρα που λέγεται «Μεγαλώνοντας παιδιά με αυτοπεποίθηση». Είναι αυτό εδώ, είναι ένα ωραίο βιβλιαράκι ανάλαφρο που μπορείτε να διαβάσετε. Εμένα μου άρεσε και το προτείνω. Ένα βιβλίο που δεν μου άρεσε καθόλου και τώρα θα πέσετε να με φάτε, γιατί νομίζω ότι το 90% του πληθυσμού είναι φαν του συγκεκριμένου βιβλίου. Παιδιά, μην πέσετε να με φάτε, σκεφτείτε ότι είμαστε άνθρωποι που έχουμε γούστα. Εμένα δεν μου άρεσε, παιδιά. Ο μικρός πρίγκιπας, γι' αυτό μιλάω. Μιλάω για τον μικρό πρίγκιπα, όπου εμένα δεν μου άρεσε. Όμως, το κρατάω, παρόλο που δεν υπάρχει ούτε μία σημείωση σε αυτό το βιβλίο, το βλέπετε. Εγώ κάνω σημειώσεις στα βιβλία που μου αρέσουν. Το έχω κρατήσει γιατί θέλω όταν θα είμαι σε μια πιο ήρεμη κατάσταση να το ξαναδιαβάσω. Γιατί το διάβασα σε μια κατάσταση όπου δεν ήμουν καθόλου καλά. Ήμουν πάρα πολύ πιεσμένη, πάρα πολύ ζορισμένη και ίσως φταίει αυτό. Κατά τα άλλα, ξέρω όλον έναν άνθρωπο που δεν του άρεσε, ο μικρός πρίγκιπας, και λίγο κάπως νιώθω καλύτερα. Αλλά εμένα, παιδιά, συγγνώμη, δεν μου άρεσε. Σας παρακαλώ, μην πέσετε να με φάτε. Είναι η γνώμη μου. Λοιπόν, ένα άλλο βιβλίο που δεν μου πολύ άρεσε. Βασικά δεν είναι ότι δεν μου πολύ άρεσε, ήταν ωραία η ιστορία του βιβλίου. Απλά δεν είναι αυτό που περίμενα. Είναι το «Στρώσε το κρεβάτι σου». Είναι αυτό εδώ. Από τον τίτλο «Άλλα περιμένεις», «Άλλα διαβάζεις εδώ μέσα». Εδώ μέσα μιλάει για την ιστορία, μια αληθινή ιστορία είναι τέλος πάντων. Δεν θα σας πω περισσότερα για να μην σας... δεν θέλω να προδώσω κάτι ή να πω κάτι για τα βιβλία. Εμένα, συγγνώμη, δεν μου πολύ άρεσε. Ήταν ωραία, ήταν όμορφη η ιστορία, αλλά δεν είναι αυτό που περίμενα. Αυτό είναι το κακό σε αυτό το βιβλίο. Ένα παραμύθι το οποίο μου αρέσει να διαβάζω από μικρή και το πήρα και τώρα μεγαλώνοντας, γιατί θυμήθηκα κάτι μεγαλώνοντας και ήθελα έτσι να το διαβάσω, είναι «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». Βρήκα αυτή εδώ πέρα την έκδοση, η οποία είναι με το χοντρό εξώφυλλο. Μου αρέσουν τα βιβλία με το χοντρό εξώφυλλο και ψάχνα πώς και πώς να βρω Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων με χοντρό εξώφυλλο, γιατί όταν ήμουν μικρή είχα ένα παρόμοιο, πιο μεγάλο βέβαια. Εκείνο δεν το βρήκα, γιατί εντάξει ήταν προ-Χριστού. Αλλά είναι ένα παραμύθι το οποίο εμένα πραγματικά μου αλλάζει την ψυχολογία, μου αλλάζει τον τρόπο σκέψης, μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο το έχω εδώ πάνω και πολλές φορές μέσα στο βράδυ μπορεί να το πάρω, να το ανοίξω και να διαβάσω κάποιες σελίδες του. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν και οι εικόνες που έχει μέσα. Λοιπόν, ένα βιβλίο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Το προτείνω σε όλους σας, μόνο αν είσαστε έτοιμοι
να καταλάβετε ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε τοξικοί, λίγο πολύ, κάποιοι είμαστε λιγότερο, κάποιοι είμαστε περισσότερο, είναι ανάλογα. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το πήρα πολύ χαζά. Είχα πάει να κάνω τα εβδομαδιαία ψώνια του σούπερ μάρκετ στο μεγάλο του Σκλαβενίδη, στο Avenue, και επειδή πάνω έχει και παιχνίδια, έχει και βιβλιοπωλείο, έχει μπόλικα πράγματα, πηγαίνοντας κοντά είδα το εξώφυλλο, αλλά δεν του έδωσα πάρα πολύ σημασία γιατί δεν μου άρεσαν τα χρώματα. Δεν μου αρέσουν κίτρινα, πράσινα, πορτοκαλί, εγώ δεν τα πολύ συμπαθώ. Αλλά διάβασα τον τίτλο που λέει «Τοξικοί άνθρωποι και πώς να τους αντιμετωπίζετε χωρίς να δηλητηριάζεστε» και λέω «Εσύ θα έρθεις σπίτι μαζί μου». Λοιπόν, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, το παίρνεις, νομίζω ότι όχι μόνο εγώ, όλοι οι άνθρωποι, το πήραν σε συλλογή τους, γιατί είχαν στο μυαλό τους κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν καταλάβει ότι είναι τοξικοί και πήραν να δουν πώς μπορούν να τους αντιμετωπίσουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς πάντα να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο, ειδικά όταν έχεις τριγύρω σου κάποιον τοξικό άνθρωπο, όπως το λέμε τώρα τελευταία τέλος πάντων. Δεν θέλεις να τσακωθήσεις, να χαλάσεις την καρδιά σου, αλλά θες κάπως να τον απομακρύνεις ή να τον αντιμετωπίσεις. Εδώ πέρα σου λέει σε διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν σε αυτό, αλλά διαβάζοντάς το καταλαβαίνεις ότι και εσύ ο ίδιος είσαι τοξικός. Μπορεί να μην είσαι σε όλα αυτά, μπορεί να είσαι σε ένα, όμως καταλαβαίνουμε ότι άλλοι άνθρωποι λίγο πολύ έχουμε υπάρξει, ήμασταν τοξικοί κάποια στιγμή στις ζωές μας, οπότε αν είσαστε έτοιμοι να δείτε κι εσείς τα λάθη σας και πράγματα τα οποία μπορεί να έχετε κάνει και να τα καταλάβετε ότι ήταν λάθος διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, να το πάρετε, σας το προτείνω, είναι πάρα πολύ ωραίο, ανάλαφρο και ειδικά εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ τα δύο τελευταία κεφάλαια και επίσης θέλω να σας πω ότι μου άρεσε πολύ γιατί το κάθε κεφάλαιο είναι μοναδικό, είναι μόνο του, δεν συνδέεται με τα υπόλοιπα, οπότε μπορείς να ανοίγεις εδώ πέρα μπροστά στα περιεχόμενα και να διαβάζεις. Ο ζηλόφθονος, για να δω, ναι, okay, μου ταιριάζει αυτό το διάστημα να πάω να το διαβάσω, γιατί ας πούμε έχω μία φίλη η οποία νιώθω ότι είναι ζηλόφθονη. Και να βοηθηθείτε, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχω πάρει και από αυτή εδώ τη σειρά που λίγο πολύ σίγουρα, αν ψάχνετε έτσι βιβλία αυτοβελτίωσης, θα τώρα έχετε δει. Έχω πάρει το πώς να έχεις αυτοπεποίθηση, το οποίο είναι αυτό, και έχω πάρει και το πώς να είσαι ήρεμος, που είναι της ίδιας σειράς. Αλλά το έχει η μαμά μου τώρα, το έχω δανείσει στη μαμά μου και γι' αυτό δεν έχω να σας το δείξω. Λοιπόν, αυτά εδώ τα βιβλία που έχω πάρει δύο, δεν τα έχω πάρει όλα. Έχει νομίζω 6, 7 μάλλον έχει, νομίζω 7 έχει. Λοιπόν, θα τα πάρω όλα σιγά σιγά, γιατί ενώ εδώ μέσα δεν γράφει κάτι καινούριο, δεν γράφει κάτι που να μην το γνωρίζουμε, γράφει όμως πράγματα τα οποία είναι καλό να τα υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας, γιατί γράφουν πράγματα αυτά τα βιβλία, τα δύο τουλάχιστον που έχω πάρει εγώ, τα οποία υπάρχουν στο βάθος κάπου εδώ πίσω του μυαλού και δεν βγαίνουν μπροστά όταν θα πρέπει να βγουν. Και επίσης είναι ένα πάρα πολύ ανάλαφρο βιβλίο, όχι με πολλά πολλά λόγια, δηλαδή αν θέλετε κάτι ανάλαφρο, με εικόνες, αυτά μου αρέσουν και εμένα, ανάλαφρα, to the point, όχι πολλά πολλά και ωραίες εικόνες, αυτή η σειρά θα τη λατρέψετε. Και άλλο ένα βιβλίο το οποίο έχω πάρει και δεν το έχω τελειώσει ακόμα, γιατί είναι και αυτό ένα βιβλίο το οποίο δεν χρειάζεται να το διαβάσεις με μιας, έχει κάποιους μύθους εδώ μέσα, δεν ξέρω πόσους ακριβώς, δεν έχω μετρήσει και δεν ξέρω να λέει, όχι δεν γράφει, αλλά έχει αρκετούς μύθους. Είναι ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Μύθοι που θεραπεύουν, μύθοι που εκπαιδεύουν». Αυτό το βιβλίο το είδα κάθε φορά που πηγαίνω στην ψυχολόγο, αν τύχει να περιμένω 5-10 λεπτά. Έχει έναν χώρο που είναι γεμάτο βιβλία. Και ρίχνοντας μια ματιά, το πήρε το μάτι μου. Μου διάβασε και κάτι ψυχολόγος από εδώ μέσα. Και μου άρεσε πάρα πολύ, με άγγιξε. Και με το που γύρισα στο σπίτι, το γκούγκλαρα. Και το βρήκα ευτυχώς, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει δεν βγαίνει πλέον, νομίζω, δεν ξέρω, κάτι... δυσκολεύτηκα κι εγώ λίγο, αλλά κατάφερα και το βρήκα. Και άφησα το καλύτερο για το τέλος, άφησα ένα τύπου βιβλίο, το οποίο το προτείνω σε όλους σας να το πάρετε, είτε κάνετε ψυχοθεραπεία είτε όχι, είτε ψάχνετε βιβλία αυτοβελτίωσης είτε όχι. Αν... θέλετε έτσι ανά πάσα ώρα και στιγμή να έχετε κάτι στο κομοδίνο σας και το πρωί να το ανοίξετε για να σας φτιάξει τη διάθεση, είναι το «Μια θετική σκέψη για κάθε μέρα». Αυτό εδώ είναι το βιβλίο, απλά προσέξτε πάρα πολύ, γιατί εγώ αυτό κι αν παιδεύτηκα να το βρω, μου βγήκε η ψυχή, ήθελα το συγκεκριμένο και αυτό το είδα στην ψυχολόγο, εκεί στη συλλογή της. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσα συνδετήρες, χαμός.
Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι γράφει πάρα πολύ ωραία εδώ μέσα πράγματα, τα οποία αξίζει να τα διαβάσετε. Αξίζει πάρα πολύ να τα διαβάσετε. Θα σας διαβάσω ένα τώρα στην τύχη για να καταλάβετε. Δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο ξεκινάει. Έχει μικρές προτασούλες, οι οποίες μπορούν πραγματικά να σου φτιάξουν τη διάθεση. Θα σας διαβάσω εγώ μία τώρα που άνοιξα εδώ πέρα τυχαία. Αυτό που κρύβεις κάτω από το χαλί όταν σκουπίζεις. Όπα. Αυτά που κρύβεις κάτω από το χαλί όταν σκουπίζεις έχουν μια κακή συνήθεια. Συνήθως μένουν εκεί. Τέτοια πράγματα είναι γεμάτο όλο αυτό το βιβλίο. Μια θετική σκέψη για κάθε ημέρα. Παιδιά, μα το βρείτε, πάρτε το. Απλά προσέξτε για να καταλάβετε λίγο το μέγεθος, γιατί έτσι μπορεί να την πατήσετε. Αυτό είναι ένα normal βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο που σας προτείνω. Γιατί πλέον βγαίνει σαν ημερολόγιο. Δεν το βρίσκεις εύκολα αυτό. Εγώ αυτό από που το έχω πάρει λέει public. Αλλά ορίστε, ποιος είναι. Αυτά. Δεν σας πρίζω άλλο. Γεια! Θα έρθεις να πεις γεια εδώ στον κόσμο. Γεια να πεις γεια. Πες γεια. Θα πεις γεια. Πες γεια σας. Έλα πες γεια σας. Τι είναι αυτό εκεί. Ο Αλέξανδρος και η μαμά. Κοίτα ο Αλέξανδρος και η μαμά. Μαμά. Bye bye. Για πες. Bye bye.